«Είσαι το τέρι μου», η ελληνική κωμική σειρά που προβλήθηκε τη σεζόν 2001-2002 στο Μέγκα και σημείωσε τεράστια επιτυχία, προκαλώντας τους τηλεθεατές γέλια μέχρι δακρύων. Ναι, ποιος είναι? Εσείς ποιον θέλετε? Α, έλα Σωτήρη, εσύ είσαι? Οι πρωταγωνιστές της σειράς, Βίκη Σταυροπούλου και Αλέξης Γεωργούλης, μοιράζονται μαζί μας αγαπημένες αναμνήσεις από τα γυρίσματα. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση με τον Αλέξη Γεωργούλη που κάναμε το δοκιμαστικό. Ήρθε εκεί που κάναμε τις πρόβες να διαβάσει και μόλις διάβασε, εγώ τρελάθηκα, λέω αυτός είναι. Τρέχω στην κουζίνα που ήταν ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος. Πέφτω στο πάτωμα και τους λέω σας παρακαλώ, αυτός είναι ο Σωτήρης, το αισθάνομαι. Εκείνη τώρα συμπτωματικά ανοίγει η πόρτα και είναι ο Αλέξης που θέλει να ρωτήσει πού είναι η τουαλέτα. Και εγώ έκανα τάχα μου ότι έχασα ένα δαχτυλίδι και το ψάχνα. Δεν έχει σημασία που δεν φορούσα δαχτυλίδι. Θυμάμαι ότι μετά την πρώτη σκηνή εμείς κάναμε ότι είμαστε λίγο αδιάθετοι και ότι θέλουμε να πάμε στο ξενοδοχείο. Και είχαμε νοικιάσει στο δίπλα χωριό μία μηχανή. Πήραμε τη μηχανή, το σκάσαμε και καθώς γυρνούσαμε, μας αναβοσβήνουν κάτι φώτα και ήταν ο παραγωγός. Μου λέγε κατέβα από τη μηχανή, απαγορεύεται αυτό που κάνετε. Εγώ όμως δεν κατέβηκα. Πήγαμε πολύ σιγά και γυρίσαμε. Δέσαμε από πρώτη στιγμή, αλλά αυτό που μου έκανε έτσι ωραία εντύπωση και τη συμπάθησα ακόμα περισσότερο ήταν όταν ήμασταν πάνω στη μηχανή που της έλεγα: όταν πλαγιάζει η μηχανή από εδώ, πλαγιάζει και εσύ. Πες μου, πώς να το κάνω? Και λέω: δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Θα με αγαπάς. Δηλαδή, απλώς να είναι αγκαλιασμένη μαζί μου. Και από τότε δεν ξεκόλλησε. Ο κόσμος μας χαιρόταν πάρα πολύ μαζί. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές στιγμές που είμαστε, ας πούμε, βόλτα με τον Αλέξη και περνάγαν αμάξια δίπλα και ειδικά αν ήταν κορίτσια, κρεμιόντουσαν οι μισές απ' έξω και φωνάζαν: Αλέξη, σ' αγαπώ. Σας αγαπάμε, σας θέλουμε μαζί. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει πάλι μετά από γύρισμα μια βραδιά. Πολύ κουρασμένη. Ήταν η σκηνή που του τραγούδαγα τη βραδιά μου «Απόψε μη μου τη χαλάς». Και τέλειωσε αργά το γύρισμα και εμείς πήγαμε στο Λυκαβηττό και αράξαμε. Και μας είδε ένας άνθρωπος και έλεγε στον άλλον: «Δεν στο έλεγα, δεν στο έλεγα, ότι τα έχουν στα αλήθεια». Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να στρίβω τα τσιγάρα σε 10-15 δευτερόλεπτα, γιατί συνέχεια αυτός κάμιζε και συνέχεια με ένα τσιγάρο και έστριβε. Γιατί θες το χρόνο, θες την προσοχή να το κάνεις όλο αυτό και έπρεπε να το κάνεις σε 15 δευτερόλεπτα. Χαρά και να τα ανάψω κιόλας. Και το πλάνο μπορεί να έπρεπε να πάει και 10 φορές. Πόσα αυγά, πάρα πολλά, γενικά πάρα πολύ φαΐ, γιατί ο σκηνοθέτης της σειράς, ο Αντώνης ο Αγγελόπουλος, ήταν πολύ ψήρα στη δουλειά του, οπότε ήθελε λήψεις από παντού. Έπρεπε να έχω φάει πάνω από 10 αυγά. Είναι αλήθεια ότι ο Λευτέρης Παπαπέτρου, λοιπόν, δεν ήθελε να χάσουμε κανένα κιλό, ούτε εγώ ούτε η Σοφία. Και, παιδιά, γι' αυτό έγινα εγώ έτσι. Αναγκάστηκα για χάρη του Παπαπέτρου. Εγώ έτσι ήμουν. Έχει επικρατήσει μία ατάκα όλης της σειράς, που είναι το «Σωτήρη σε πειράξανε», που είπε η Βίκη την ώρα που μου εκλακώνανε. Αλλά εμένα μου έχει καθίσει μία ατάκα πάρα πολύ ωραία, που δεν σου πάει να έχεις στο μυαλό, αλλά θέλεις δεύτερη σκέψη για να καταλάβεις, που παντρευόταν τη Βίκη ο Αλέκος και εγώ δεν θα πήγαινα στο γάμο και λέει η μάνα μου: δεν θα πας στο γάμο, γιατί? Και λέω: θα φύγω μαζί με τον Νίκο, νομίζω τον φίλο μου, να πάμε να κατέβουμε τον Βουραϊκό, που είναι ένας ποταμός ο Βουραϊκός. Και η νέα η Βίκη: ούτε εγώ θα πάω, θα κατέβω τον Κηφισό. Γεια σου Δήμητρα. Καθιστάλα. Κοίτα ένα αεροπλάνο που πέφτει. Πάμε τούλα. Θυμάμαι όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να εμφανιστεί η Στέλλα Παπαλιμναίου σε παιδική ηλικία, ότι επειδή είχαμε έτοιμο το παιδί, ήρθε η Δανάη να κάνει αυτή τη σκηνή. Ήταν τρομερός ο τρόπος που αντέδρασε, που ενώ μαγευόταν από όλο αυτό που έβλεπε, αυτή το αντιμετώπιζε πολύ φυσικά. Καλά, κάποια στιγμή πάθαμε σοκ, γιατί το Ιγκουάνα του Άρη Σερβετάλη κάποια στιγμή έφυγε στο σετ και χάθηκε. Οπότε είχαμε πανικοβληθεί, στεναχωρηθεί. Ο Άρης ήταν χάλια, γιατί είναι και ένα πολύ γλυκό και ευαίσθητο παιδί και είχε δεθεί
με τον παρτενέρ του, αλλά ευτυχώς βρέθηκε όλα καλά. Εμένα με συγκινούσε πάρα πολύ όλα αυτά που έκανε ο παππούς. Ίσως επειδή το γνώρισε ο παππούς, δεν ξέρω. Η σειρά έκανε τρομερά νούμερα τηλεθέασης. Θυμάμαι πάντως ότι το τελευταίο επεισόδιο πρέπει να είχε ξεπεράσει το 50%. Κάποια στιγμή λοιπόν στην Αυστραλία που μείναμε πάνω από ένα μήνα, είχαμε ρεπό και λέω στο Βογιατζάκι θα βγούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουμε μέσα. Τι παίρνω να βγούμε και λέω να σου πω αφού θα βγούμε, δεν πάμε και από το σετ να πούμε ένα γεια στα παιδιά. Και την ώρα που πάμε να φύγουμε, μπαίνουμε στο ασανσέρ, πατάμε για να κατέβουμε και το ασανσέρ μπλοκάρει. Η Βογιατζάκι έχει όλες τις φοβίες του κόσμου. Οπότε άρχισα να την πιάνουν ιστερίες. Έζησα ένα μισάωρο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό δεν ήξερα να κάνω μέχρι και χαστούκι της έδωσα ότι ηρέμησε ρε παιδί, δεν χανόμαστε. Σε αυτή τη σκηνή που είμαστε στην Αυστραλία και αραβωνιάζεται η Λέχου με το Σισοβίτη και εγώ κλείνω τα μάτια μου και φαντάζομαι ότι εγώ αραβωνιάζομαι τον Αλέκο και ότι χορεύω εγώ μαζί του. Είχαμε μία σκηνή που έπρεπε να με χορέψει και όπως με γύρναγε, εγώ άπλωνα τα πόδια και είχα χτυπήσει έναν τεχνικό, έναν Αυστραλό κομπάρσο και είχα σπάσει και ένα ποτήρι. Πέρασαν από τα χέρια μου σκυλιά και σκυλιά, αλλά στο Λεμπραντόρ ανακάλυψε έναν πραγματικό φίλο. Και είχαμε γελάσει και με τη σκηνή που εγώ έχω βγάλει τα λαμπραντόρ στην πλατεία και καλά για να γνωρίσω τον Νίκο και τα λαμπραντόρ δεν φεύγανε που έπρεπε να με σύρουνε και να με τραβήξουνε και εγώ έκανα έλα, έλα. Τελικά όμως τα καταφέραμε και μπουρδουκλωθήκαμε. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και τις μισείς καρδιά.